Ωραία. Τι να πω τώρα. Τι να πεις τώρα. Είναι μια ώρα δύσκολη αυτή. Δύσκολη, δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Διότι τα πράγματα έχουν ως εξής. Το 2008. Που εσύ ακόμα δεν έχεις έρθει, φαντάζομαι, στην παρέα μας. Ούτε ο Κωνσταντινάκης ήταν εδώ. Ούτε ο Παναγιώτης ήταν εδώ. Μόνο ο Παύλος και εγώ ήμασταν εδώ, φαντάζομαι. Εμείς γερόντισα. Εγώ και εσύ. Εμείς γερο Παύλο. Ξεκινήσαμε να τον καλούμε. Δεν ήρθε. Το 2009 κάναμε άλλη μια προσπάθεια. Δεν ήρθε. Το 2010 είπαμε να ξαναπροσπαθήσουμε. Δεν ήρθε. Το 2011 επιμείναμε. Δεν ήρθε. Μήπως εμείς είμαστε το γούρι. Μάλλον. Μάλλον. Γιατί στην εκπνοή του 2012, επιτέλους παιδιά, επιτέλους ο Αλέξης Γεωργούλης είπε το ναι. Ωραία που δεν φύγω κανείς. Γεια σας παιδιά, χρόνια σας πολλά. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Το 13 τώρα, το 13 σε λίγο. Μα δεν μας πειράζει. Χάρη μας κάνεις. Ναι, όντως, χάρη μας κάνεις. Πάρτινε. Πάρτινε να ξεστοκάρουμε. Έλα, έλα, πάρτινε. Να ξεστοκάρουμε, ρε, εσύ. Άκου φράση που λένε για μένα. Μην τους ακούς, μην τους ακούς. Να ξεστοκάρω εγώ, παιδιά. Καλά από μακρύ. Μετά αλλαγές δεν δεχόμαστε. Αλλαγή μπορεί να κάνει. Αλλαγή μπορεί να κάνει αν θέλει. Αλλαγή, παιδιά, δεν έχετε με ευκολία. Τα παιδιά σα είστε στο διάλειμμα να ξαναπολεύουν. Εντάξει, Θέμη, Παυλίτο, Κωνσταντίνα. Αν το ξέρετε, στο διάλειμμα δεν είναι. Ναι, ξέρω. Καταρχήν σε έχουμε προλογίσει εβδομάδε τώρα. Αφού είσαι έξυπνο, σιγά μην έφευγε. Η πρόταση να έρθει ο Αλέξη στην εκπομπή έγινε στα 25.000 πόδια, ξέρετε. Ίσως είναι ο μοναδικό άνθρωπο. Στου 52 βαθμού Κελσίου. Αυτό. Να το πούμε και αυτό. Ναι, είμαστε λίγο κρύοι εκεί. Πήγε στο Λος Άντζελες. Όχι, παιδί μου. Α, Θεσσαλονίκη μου είχε σπίτι τέτοιο. Πετάγατε μαζί. Για τα υπερατλαντικά νομίζω πετάνε στα 40.000 πόδια. 50.000 πόδια. Γυρνούσαμε από Θεσσαλονίκη. Θυμάστε που σα οδηγόμουν. Έλα, μωρέ, δεν ξέρει. Επειδή μας έχει διηγηθεί μια ιστορία που εμείς δεν την πιστεύουμε, εμείς θεωρούμε ότι έκλεισε εισιτήριο συγκεκριμένα για εκείνη τη θέση. Νομίζω ότι είναι λίγο. Και ότι το ήξερε ότι θα είσαι εκεί, αλλά τέλος πάντων. Τους η αλήθεια είναι ότι άλλαξε αεροπλάνο και ήρθε μαζί της. Ήταν τη μοίρα αυτό, του έλεγα την ιστορία και δεν με πιστεύανε. Ότι μπήκα μέσα στο αεροπλάνο που σου είδα να ανεβαίνει σκάλα και σου έστειλα μήνυμα και σου λέω σαν ταινία δεν είμαστε που ανεβαίνω εγώ τη σκάλα και ανεβαίνει τη σκάλα και είμαστε στην ίδια πτήση. Και με πήρε τηλέφωνο. Ήμασταν όμω μέσα στο αεροπλάνο, σαν ταινία. Ναι, σαν θέατρο ήμασταν. Και μετά καθίσαμε μαζί. Έπρεπε να στείλει όμω ένα μήνυμα για να καταλάβει αν θέλει να σου απαντήσει πού είσαι. Γιατί πιστεύω σε αυτό το μήνα έχει καταλάβει ότι είσαι στο αεροπλάνο. Και να σου πει, α, είμαι σε γύρισμα. Δεν έχει πάρει κανένα που το έκανε. Να μωρέ, είμαι Λος Άντζελες τώρα, πολύ ζεστή. Δεν μπορώ, δεν αδειάζω, δεν αδειάζω. Είμαι Αμερική, βρεναταλάκι, ψεύτη. Και το κλείνει, ξέρεις, οι άλλοι πολύ θυμωμένοι. Επιτέλους, Αλέξη μου, λοιπόν, μας ήρθες, χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί όντως πολλά χρόνια σε κυνηγάμε. Βέβαια, για να πούμε του στραβού το δίκιο, του ίσιου μάλλον το δίκιο, γιατί το παιδί μια χαρά είναι, δεν έφταιγε εκείνος πάντα, γιατί δεν ήταν και συνέχεια στην Ελλάδα. Έλειπε τον περισσότερο καιρό, οπότε ήταν και λίγο δύσκολο να συμπέσουν εκεί οι ημερομηνίες του Αλέξη με τις μέρες που εμείς είχαμε εκπομπή. Ερχόταν εκείνος καλοκαίρι, εμείς καλοκαίρι δεν είχαμε εκπομπή, οπότε δεν ήταν και πολύ εύκολο. Τι ωραία που τα λες. Ναι, να σου δώσω λίγο άλοθη, γιατί έτσι όπως το ότι από ναι, το 8 παρακαλάμε. Μετά από τέσσερα χρόνια. Ναι, είναι αλήθεια. Φιλίας. Μα είναι αλήθεια ότι έρχομαι να θυμάμαι και εγώ συνήθως Χριστούγεννα ή κάτι τέτοιο. Συνήθως στις διακοπές για να δει τους δικούς του έρχεται και ξαναφεύγει. Πότε έφυγες για Αμερική με σκοπό να ζήσεις μόνιμα εκεί, ποια χρονιά ήταν? Πριν 1,5 χρόνο. Α, το μόνιμο ήταν. Το μόνιμο, ναι, που έβαλα και χαρτιά, πράσινη κάρτα δηλαδή και κάθισα εκεί. Που μπορώ να δουλέψω και όλα. Το έχει πάρει απόφαση τελικά. Απόφαση, εντάξει, ότι έρχεται το δέχεσαι. Και αν ανοίγει ο δρόμος, εσύ προχωράς. Και αν δεν ανοίγει ο δρόμος, κοιτάζει να τον ανοίξεις. Να. Είναι. Τώρα αν αυτό λέγεται ότι το έχεις πάρει απόφαση. Εντάξει, το έχω πάρει απόφαση. Ρε παιδί μου, ένα παιδί είχαμε εδώ πέρα, το χάσαμε, τον καλύτερο μας χάσαμε. Γιατί το λες, δεν έρχομαι συχνά? Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Συχνά δεν είναι αυτό? Στις καλύτερες στιγμές. Τρεις μήνες, βρε Ναταλία, τρεις μήνες. Για να μην με βαρεθείτε. Ναι. Και δεν δουλεύεις κιόλας το καλοκαίρι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε περισσότερο χρόνο να μοιραστούμε. Έχουμε περισσότερο χρόνο να μοιραστούμε. Δεν τον βλέπω ποτέ. Αλλού πάει διακοπές, αυτό σε λίγο. Έχουμε περισσότερο χρόνο να μοιραστούμε. Α, εντάξει, αυτό. Πήγαινε, Λάρισα να το χωρίζει, ρε παιδί μου. Αυτό διακοπές είναι το καλοκαίρι, στη Λάρισα δεν κάνει. 40 βαθμοί, 43. Μπορεί να φάσει Ναγιά. 48. Πώς λέγεται η παραλία που είναι κοντά στη Λάρισα, στην Αγιά? Ταχυδρομείου λέγεται η παραλία στη Λάρισα. Α, ναι. Όχι παραλία, η κανονική, με τη θάλασσα. Όχι Άντε που είναι παρκαφετέρης. Ναι, ναι, ναι. Αγιώκα, όπως λέγεται. Πηγαίνετε εκεί να παραθέρισετε. Παιδιά, ο Αλέξης μιλάει τα λαρισιώτικα, είναι το όνειρο.
Αγιώκουμπους λέγεται. Άγγιση. Όνειρο. Άγγιση. Τρελαίνομαι, γελάω. Αυτό εννοώ. Γιατί τα μιλάει λαρισιώτικα, λαρισιώτικα. Τα original είναι τώρα. Τα original. Α, το original. Η Ιταλία τελικά για τον Βασίλη σου έφερε το δώρο, ε. Α, πώς το λέει. Και μου το έφερε και νωρίτερα. Και νωρίτερα, μερικές μέρες. Και μου το έφερε και νωρίτερα. Το άλλο που θέλω να σας πω για τον Αλέξη είναι ότι εγώ τον γνώρισα το 2000 νομίζω γνωριστήκαμε. Αν δεν κάνω λάθος. Το 2000 γνωριστήκαμε. Το 2000 πότε. Αποκλείεται. Ήμασταν καλεσμένοι στην ίδια πρωινή εκπομπή που τότε έκαναν ο Φώτης και η Μαρία στο πρωινό στο Μέγκα. Ήτανε 2000 αυτό. Ήτανε την χρονιά του Είσαι το τέρι μου. 2001. 2001, σωστά. Σωστά. 2001. Γιατί προσθέτεις χρόνια, δεν ξέρω. Κακός, έκανα λάθος. Το 2001 λοιπόν, τη χρονιά του Είσαι το τέρι μου. Τότε γνωριστήκαμε. Και όταν τον γνώρισα, συνειδητοποίησα ότι αυτό. Που ήταν που μας είχαν πει κάτι με στιχάκια και τέτοια. Μας είχαν πει να γράψουμε στιχάκια, μας δώσανε τις λέξεις και μας είχαν πει να βγάλουμε στιχάκια. Που κόλλησα, που δεν ήξερα τι να γράψω τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Το κοιτούσα. Εγώ πάλι. Πάρτε το. Εσύ είχες το ταλέντο τώρα, εντάξει. Ναι, βάλε μου και εμένα να παίξω όμως το Miss Julia, χάλια θα το πάω. Μπα. Το έχεις το ταλέντο, εσύ το έχεις όλο το ταλέντο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι. Σιγά. Ότι χειροκροτάμε, θα το πιστεύω. Όχι τα πάντα. Κάντε κάτι. Και αυτό που πάντα μου άρεσε εμένα και θα το πω δημόσια στον Αλέξη Γεωργούλη είναι παρά το γεγονός ότι του έχουν δώσει διάφορες ταμπέλες κατά καιρούς του Ζεν Πρεμιέ, ότι είναι σύμβολο του σεξ, ότι είναι το απόλυτο αρσενικό κτλ. Ο ίδιος τα ακούει όλα αυτά με ένα έτσι ελαφρύ μηδίαμα. Αλλά στη ζωή του δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι ένα παιδί που κάνει πάρα πολύ πλάκα με τον εαυτό του, που αυτό σαρκάζεται, που είναι τελείως χαλαρός. Και ποτέ μα ποτέ δεν μπορώ να το πω ρε παιδιά με καλύτερη έκφραση, συγγνώμη κιόλας, έτσι πιο κομψή, ποτέ δεν το έπαιξε εγκόμενος αυτό που λέμε. Ποτέ στη ζωή του. Γιατί? Γιατί είναι! Γιατί είναι! Τι πω τώρα την κουβέντα. Ποτέ. Οι γυναίκες όταν σε πρωτογνωρίζουν. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι το έχω παίξει μερικές φορές. Mm. Γιατί έπρεπε να το παίξω, αλλά δεν ήταν on camera, οπότε δεν έχει απαθανατιστεί. Οπότε ναι. Ήταν σε άλλες στιγμές. Ναι. Όταν σε πρωτογνωρίζουν όμως οι γυναίκες, περιμένουν κάτι άλλο από σένα και μετά εκπλήσονται γνωρίζοντας τον κανονικό Αλέξη, τον πραγματικό Αλέξη. Κοίταξε, δεν ξέρω τι περιμένουν. Αλλά πολλές φορές η έκπληξη είναι φανερή. Mm. Δεν θυμάσαι από σένα. Θυμάμαι, λέει. Τι ήταν αυτό τώρα. Τι ήταν αυτό τώρα. Δηλαδή... Παραξενεύτηκα, δηλαδή. Για να καταλάβουμε, επειδή λέτε τώρα κάτι inside. Γι' αυτό. Όχι, παραξενεύτηκα. Δηλαδή τον περίμενα διαφορετικό. Ξέρεις, πιο μάτσο, πιο να γιαβέρε σκοπελιά και αυτά. Και είδα ένα παιδί. Ένα παιδί γεμάτο, ξέρεις, χαρά τη ζωή και φοβερά απλό, πάρα πολύ γλυκό. Μέσα στην καλή χαρά. Ναι, μέσα στην καλή χαρά. Παραξενεύτηκα πάρα πολύ όταν. Εντάξει, φαντάζομαι η εικόνα που είχε ήταν από τα περιοδικά, που συνήθως. Βέβαια. Ή από τους ρόλους. Που... Από τους ρόλους. Γιατί είναι αυτό που λέει η Κωνσταντίνα. Η εικόνα που είχα ήταν η εικόνα του ρόλου του στο Είσαι το τέρι μου. Που ήταν. Ένας μποέμ τύπος. Που είχαμε γνωρίσει, ξέρεις. Πάντως που δεν είναι καθόλου. Αυτό, ναι, έχουμε κάνει ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα και χωρίς να ήταν ο Αλέξης εδώ πέρα θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει. Ο ίδιος δεν έχει απαντήσει ακόμα. Δηλαδή, τι να απαντήσω. Με τις ερωτήσεις της εκπομπής. Ρωτήστε με, τα ξέρω. Άρα τα δέχεται αυτά που λέμε. Ναι, συμφωνείς, προφανώς. Έγινε ερώτηση για τον Ρώτα καταλάβω. Κάτι, πάμε. Ποιος με ρώτησε. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω. Εγώ θέλω να μάθω κάποια πράγματα. Ρώτα. Έχω κάποιες ερωτήσεις, θα τις κάνω μετά, γιατί έχουμε ένα βίντεο πριν με 10 πράγματα που δεν ξέραμε. Α, ναι, είναι πολύ ωραίο βίντεο αυτό. Για σένα. Ναι. Έχουμε καθίσει, έχουμε ψάξει. Όχι, τα ψάξαμε. Έχουμε λαγωνικά. Έχουμε λαγωνικά. Δεν ξέρω, μας πεις αν ισχύουν. Είναι ένα πάρα πολύ καλό φτιαγμένο βίντεο, πιστεύω, από την ομάδα τη δημοσιογραφική του Μέση στην Καλή Χαρά. 10 πράγματα που δεν ξέρατε για τον Αλέξη Γεωργούλη και δεν τολμούσατε ποτέ να ρωτήσετε. Δικό σας. Είναι ταλαντούχος, πολύ γοητευτικός και σίγουρα είναι ακριβοφόρητος. Ο λόγος για τον Αλέξη Γεωργούλη που αφού κατέκτησε το ελληνικό κοινό έβαλε πλώρη για το Hollywood. Κρατώντας πάντα χαμηλούς τόνους, είναι ένας άντρας που δεν μιλάει πολύ. Γι' αυτό και εμείς ψάξαμε και καταφέραμε να μάθουμε 10 πράγματα που δεν γνωρίζετε για τον Αλέξη Γεωργούλη. Η
Οι φίλοι για τον Αλέξη Γεωργούλη είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του, με τους περισσότερους από αυτούς γνωρίζονται από παιδιά, ενώ στους διάσημους φίλους του συγκαταλέγονται η Βίκη Σταυροπούλου και η Μαρία Σολομού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Αλέξης Γεωργούλης δεν θέλει να γίνεται κουραστικός και ενοχλητικός. Αποφεύγει να τους παίρνει συχνά τηλέφωνο αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, γιατί όπως λέει, δεν θέλει να τους πάει τα νεύρα. Και αν ένα από τα όνειρα κάθε γυναίκας είναι ο σύντροφός της να ξέρει να μαγειρεύει, ο Αλέξης το καλύπτει και αυτό. Όχι μόνο γνωρίζει τη μαγειρική τέχνη, αλλά του αρέσει και να πειραματίζεται στην κουζίνα. Για τον εαυτό του λοιπόν δοκιμάζει αυτοσχέδιες συνταγές όπως ομελέτα με γιαούρτι στο φούρνο. Όταν όμως μαγειρεύει για τους φίλους του, οι συνταγές που ακολουθεί είναι πιο συγκεκριμένες. Και τις αλλάζει λίγο. Μία από τις αγαπημένες του είναι ο μουσακάς, με γιαούρτι αντί για μπεσαμέλ και κολοκυθάκια αντί για μελιτζάνες. Ενώ όπως παραδέχεται, στο Λος Άντζελες μαγειρεύει συχνότερα από ό,τι όταν βρίσκεται στην Αθήνα. Του αρέσει να ταξιδεύει συνέχεια και αν αναρωτιέστε πού θα μπορούσατε να τον συναντήσετε, δεν έχετε παρά να σκαρφαλώσετε στους πρόποδες του Ολύμπου, στον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Παντελήμου, να ή να ταξιδέψετε ως την πανέμορφη παραλία του Αγιώκαμπου στη Λάρισα. Είμαι παιδί που του αρέσει η φύση, συνηθίζει να λέει για τον εαυτό του Αλέξης Γεωργούλης. Αγαπημένη του βόλτα λοιπόν και άρρηκτα συνδεδεμένη με μικρές προσωπικές του στιγμές είναι η βόλτα στον Ημιτό. Θυμάται πως ζώντας στο Χολαργό κάθε βράδυ πριν πάει στο σπίτι του έκανε πρώτα μια βόλτα με τη μηχανή του στο βουνό του Ημιτού. Κάποιες φορές τον έβρισκε η Ανατολή και κάποιες άλλες θυμάται την αστυνομία να έρχεται για να σταματήσει τα πάρτι που διοργάνωναν εκεί με τους φίλους του. Ακόμα και σήμερα η ίδια βόλτα είναι απαραίτητη κάθε φορά που έρχεται στην Αθήνα. Σκάκι ή τάβλη, και τα δύο θα απαντήσει ο δημοφιλής ηθοποιός. Σκάκι έπαιζε από μικρός, αφού μάλλον του άρεσαν τα παιχνίδια στρατηγικής. Όταν όμως πέρασε στο Πολυτεχνείο, όχι μόνο έμαθε τάβλη, πήρε μάστερ και διδακτορικό, όπως οι φήμες λένε. Στο σχολείο οι φίλοι του τον φώναζαν επιστήμονα από το κόλλημα που είχε με τα μαθηματικά και τη μεγάλη ευκολία με την οποία έλυνε όλες τις ασκήσεις. Το παρατσούκλι αυτό το ήξερε και μάλλον δεν τον ενοχλούσε, τουλάχιστον όχι τόσο όσο το επόμενο που του έβγαλαν στο Λύκειο. Ποιο ήταν αυτό? Bon Jovi, επειδή συνήθιζε να φοράει μπότες και είχε μακριά μαλλιά. Η μποέμ εμφάνιση των εφηβικών του χρόνου δημιούργησε και άλλα προβλήματα στον Αλέξη. Στην πρώτη ηλικίου, με το «Καλημέρα σας», ήρθε και η αποβολή. Το πρόβλημα ήταν τα μακριά του μαλλιά που σε καμία περίπτωση δεν δεχόταν να τα κόψει και αφού πείσμωσε, κατάφερε και πέρασε το δικό του. Τα μαλλιά του τα έκοψε αρκετά χρόνια μετά, όταν πήγε φαντάρος. Μάλιστα η κοτσίδα του ήταν 54 εκατοστά και έφτανε μέχρι τη μέση του. Ότι ο Αλέξης Γεωργούλης ταξιδεύει συχνά με αεροπλάνο είναι γνωστό, πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια που πηγαίνω έρχεται στην Αμερική. Και αν αναρωτιέστε πώς περνάει τις ώρες του μέσα στο αεροπλάνο, σας έχουμε την απάντηση. Του αρέσει να βλέπει ταινίες, ενώ κάποιες άλλες φορές προτιμά να παίζει πασχέντζα. Μάλιστα συχνά τα μεγάλα αεροπορικά ταξίδια του δίνουν το χρόνο για την αυτοσυγκέντρωση που χρειάζεται ώστε να κάνει διαλογισμό. Ενώ η τέταρτη επιλογή του όταν βρίσκεται εγκλωβισμένο στο αεροσκάφος είναι να διορθώνει σενάρια. Η επόμενη συνήθειά του ομολογουμένως μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν λοιπόν πρόκειται να παίξει σε ένα καινούριο θέατρο, ανεβαίνει και περπατάει όλη τη σκηνή με κλειστά μάτια. Πρόκειται για μια αγαπημένη συνήθεια που έχει από παιδί. Έκλεινε τα μάτια και περπατούσε μέσα στο σπίτι, μετρώντας βήματα από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Για το τέλος, κρατήσαμε κάτι που ούτε γνωρίζαμε, ούτε και περιμέναμε για τον Αλέξη Γεωργούλη. Ενώ όλοι εσείς και όλοι εμείς καθόμαστε μπροστά από τη τηλεόραση για να δούμε μία εμφάνισή του, εκείνος από το 1995 δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι του. Τον κουράζει και τον αποσυντονίζει, λέει. Ωστόσο, μάλλον του λείπει, αφού όπου δει τηλεόραση ανοιχτή, κολλάει. Ακόμα και μέσα σε ένα κατάστημα, αν πετύχει ανοιχτή τηλεόραση, θα αφήσει τα ψώνια και θα μείνει να χαζεύει το πρόγραμμα. Τελικά
Είδατε πόσα πράγματα δεν γνωρίζαμε για τον Αλέξη Γεωργούλη. Και είναι σίγουρο ότι δεν είναι μόνο αυτά, αφού χωρίς αμφιβολία ένα από τα στοιχεία της γοητείας του είναι και το μυστήριο που τον περιβάλλει. Ωραίο κλείσιμο κάνατε, παιδιά. Ναι. Πολύ ωραίο κλείσιμο και πολύ ωραίο βίντεο γενικά. Γι' αυτό δεν ερχόσουν τόσα χρόνια στην εκπομπή. Δεν είχες δει την εκπομπή μας. Ναι, ρε, αυτό είναι η δικαιολογία. Τώρα λυθεί το μυστήριο. Δεν ήξερα πόσο καλή ήσουν σε αυτή την εκπομπή. Έμα, και, ναι.